όλα αυτά που λέω, μάλλον δεν χρειάζεται να τα ακούει πια η Ελευθερία Ελευθερίου. Ω, τι έγινε. Γιατί από ό,τι για να τα λέμε τα πράγματα, μη χάνουμε και το χρόνο. Ναι, αλλά την πέταξε στην πόπα έτσι και δεν με καλύπτει. Για να τα λέμε τα πράγματα, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι ο Μα. Ακούσαμε κι εμείς και διαβάσαμε και είδαμε. Σας ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ, σας λέω το δικό μου. Εντάξει, ρε, ακούσαμε, μου. Διαβάσαμε και είδαμε ότι η Ελευθερία Ελευθερίου δεν συμπεριλαμβάνεται πια στη λίστα των διαστήμων. Τουλάχιστον όχι για τον πρώτο καιρό. Το τελευταίο δημοσίευμα που είναι ζεστό-ζεστό, έτσι, πριν από λίγη ώρα, αναφέρει από ένα έγκυρο κυπριακό site ότι η Ελευθερία Ελευθερίου τελικά δεν θα είναι στις κοπέλες που θα είναι στην πρώτη φουρνιά των παιχτών. Λέει συγκεκριμένα ότι έχει ενημερωθεί ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα και θα είναι η αναπληρωματική σε περίπτωση που μπουν νέοι παίκτες στο παιχνίδι. Θα μείνει στην Ελλάδα και θα είναι η αναπληρωματική. Άρα δεν ήταν στην πραγματικότητα ποτέ βασική, διότι βασική ήταν κάποια στιγμή. Τα δημοσιεύματα, ναι. Αυτή τη στιγμή τη δίνουν ως αναπληρωματική. Μέχρι τις προηγούμενες ώρες ήταν βασική. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι η Ελευθερία Ελευθερίου ήταν βασική. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βασικός, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θέσει τον εαυτό του στη θέση του αναπληρωματικού. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Φυσικά. Επειδή το παιχνίδι είναι παιχνίδι των ανθρωπών. Υπάρχει πιθανότητα μια διαφορετική τροπή να πάρει το παιχνίδι και να χρειαστεί, δεν ξέρω τώρα, λέω εγώ, λες εσύ, να μπουν κάποιοι παίχτες έξτρα στη μέση του παιχνιδιού ή στον πρώτο μήνα του παιχνιδιού. Κοίταξε, αυτό το συζητάγανε πολύ έντονα και πέρσι. Όχι όμως για λόγους αποχώρησης κάποιου που φεύγει και ο θελός. Να μπουν παραπάνω παίχτες δηλαδή από ό,τι συνηθώς. Μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο. Μπορεί οι παίχτες να είναι περισσότεροι. Παιδιά, θα δείτε πολλά πράγματα καινούργια και αυτό που λέει και η Ντορέτα είναι περισσότεροι παίχτες. Πάντως, συγγνώμη, τώρα το ότι λέμε ότι η Ελευθερία δεν θα πάει δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Ήδη τσεκαρισμένη, επιβεβαιωμένη. Δεν είναι το ρεπορτάζ της Ντορέτας. Α, μπράβο, δεν είναι. Μην ακούσω κανένα να λέει το είπε η Ντορέτα. Μπράβο. Όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι στην κατηγορία ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε. Αλλά πες και να μην ισχύει. Στην κατηγορία το είπε η Ντορέτα. Είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Τώρα θα πέσει η πομπίτσα, καταλάβατε τι γίνεται. Να... Ωραία. Και αυτό που θα σας πω τώρα είναι ότι υπάρχει ένας ακόμα παίκτης, Παύλα Παίκτρια, ο οποίος ήταν να πάει. Και δεν θα πάει. Δε. Να μαντέψουμε, θα μας πει, θα γίνει, να θα μείνουμε την. Έχει ακυρωθεί και η συμμετοχή ενός ακόμα παίκτη από την ομάδα των διασήμων. Άντρας ή γυναίκα. Δεν θα σας πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Γιατί. Θα θέλω, για να μην λέω αρλούμπες. Θα σας έρθει αυτή η λέξη. Είναι ωραία. Οι αρλούμπες. Για να μην λέω αρλούμπες, λοιπόν. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα κάτσω να ψάξω κι άλλο, να κάνω έρευνα και σωστό ρεπορτάζ. Νίκο, αυτό δεν πρέπει να κάνει ο σωστός ο ρεπόρτερ. Πρέπει να το διασταυρώνει με παραπάνω από μία πηγή. Θα το διασταυρώσω, λοιπόν, με όλες τις διασταυρώσεις που μπορούν να συμβούν. Πολύ ωραία έκφραση, ακαδημαϊκή. Ναι, ναι. Και όταν θα είμαι σίγουρη για το πρόσωπο αυτό, θα σας το πω. Μπορώ όμως σίγουρα να σας πω τώρα ότι ένας ακόμα παίκτης, αν ισχύει αυτό που λέγεται και ακούγεται για την Ελευθερία Ελευθερίου, υπάρχει ένας παίκτης που σίγουρα ακυρώθηκε η συμμετοχή του τέλος πάντων στο Survivor 2%, πέρα από την Ελευθερία Ελευθερίου.